Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Πριν από λίγες ημέρες, ανεπισήμως, η Άγκυρα καθησίγαζε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η αμφισβήτηση της Λοζάνης αφορά τη Συρία και το Ιράκ. Γκρίζες ζώνες, αμφισβητήσεις συνόρων, πολεμικές και ρητορικές σχέσεις που δοκιμάζονται στο όριο ενός θερμού επεισοδίου Ήμια. Το ημερολόγιο στον τοίχο λέει 2016. Θα μπορούσε ωστόσο κάλλιστα να λέει 1996, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει να παίζει με τη φωτιά και η Μεσόγειος θυμίζει περιοχή όπου θυμίζει μπαρούτι. Στην πιθανή δημιουργία θερμού επεισοδίου από την Τουρκία αναφέρεται και ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννης Δελής. Πρώτα απ' όλα να πούμε εδώ, κυρία Οικονόμου, ότι αυτές οι προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας, οι οποίες έχουν ενταθεί επικίνδυνα τον τελευταίο καιρό, θα έλεγα ότι δεν είναι κεραυνός εν εφρία, με την έννοια ότι ήταν και είναι για δεκαετίες οι πάγιες αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης, αυτής που έχει την εξουσία στην Τουρκία. Δεν μιλάμε για τον τουρκικό λαό, θα ξεχωρίζουμε αυτά. Είναι αξιώσεις οι οποίες δεν σταμάτησαν ποτέ να διατυπώνονται, είτε ως παραβιάσεις είτε ως παραβάσεις. Στην Κύπρο όλοι ξέρουμε τι έγινε πριν από μερικές δεκαετίες. Και βλέπουμε τώρα να έρχονται και να επανέρχονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Ανησυχούμε και ανησυχούμε όχι μόνο για αυτό, καθ' αυτό το γεγονός που είναι εξαιρετικά σοβαρό, αλλά γιατί συμβαίνει σε ένα διεθνές περιβάλλον εδώ στην περιοχή, το οποίο μυρίζει κυριολεκτικά μπαρούτι. Με το Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή γίνεται άγριος πόλεμος στη Συρία, στο Ιράκ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα μέτωπα του πολέμου. Η Τουρκία, η οποία παίρνει μέρος σε αυτόν τον πόλεμο, η Ελλάδα με έναν έμεσο τρόπο και το ελληνικό κράτος από τη στιγμή που παραχωρεί την βάση της Σούδας. Και γι' αυτό καλούμε και τον ελληνικό λαό να είναι σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση, να έχει τα μάτια του 14 για το πώς θα εξελίσσονται τα γεγονότα. Χρειάζεται βεβαίως μια ψυχραιμία, όπως λέμε, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε δεκτές αυτές οι τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες αμφισβητούν ουσιαστικά τα σύνορα της χώρας μας. Εδώ όμως, κυρία Οικονόμου, θέλω να προσθέσω το εξής, ότι αυτές οι αξιώσεις και οι προκλήσεις της Τουρκίας βρίσκουν έφορο έδαφος και μέσα στο ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρετε, και δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, καταρχήν το ΝΑΤΟ είναι αυτό που δεν αναγνωρίζει τα σύνορα του Αιγαίου, τα θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, το έδαφος της χώρας μας και την τουρκική επικράτεια για τις ασκήσεις τις νατοϊκές. Και βεβαίως θεωρεί ότι αυτές οι διαφορές είναι διμερείς διαφορές και λένε στην Ελλάδα και στην Τουρκία, βρείτε τα, κάντε διαπραγματεύσεις, συζητήστε. Το ίδιο το ΝΑΤΟ δηλαδή αμφισβητεί τα ελληνικά σύνορα ή μάλλον δεν τα παραδέχεται. Δεν τα δέχεται ως έχουν. Ακριβώς. Και βεβαίως πάνω σε αυτό πατάει και ο Ερντογάν, το αξιοποιεί και η τουρκική ηγεσία συνολικά. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει στρέψει από το εσωτερικό της, όπου υπάρχουν, θα λέγει κανείς, όχι μόνο χιλιάδες, αλλά εκατομμύρια προβλήματα με την πολιτική που το τελευταίο μεγάλο διάστημα ακολουθεί ο Ερντογάν. Πιστεύετε ότι είναι μέρος του προβλήματος, του εσωτερικού προβλήματος της Τουρκίας, ή φροντίζει παράλληλα να το αξιοποιήσει, γιατί βλέπει και στην περιοχή της ΑΟΣ Κύπρου και η υφαλοκρηπίδα εδώ δική μας, βλέπει ότι ξεκινάει η εκμετάλλευση κάποιων πηγών, να το πω έτσι, και αυτή δεν έχει θέση σε κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλα αυτά γίνονται μόνο για την εσωτερική κατανάλωση μέσα στην Τουρκία. Γίνεται και γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό και δεν είναι κυρίως αυτό. Όπως σωστά είπατε κι εσείς, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Γίνεται ένας πόλεμος ο οποίος στο βάθος του έχει αλλαγές συνόρων στην ευρύτερη περιοχή. Φοβόσαστε δηλαδή, μεταξύ άλλων, μήπως εδραιωθεί το καθεστώς που ισχύει στη Βόρεια Κύπρο και έχουμε προσάρτηση, γίνει τουρκικό έδαφος? Κοιτάξτε τώρα, κυπριακό εντάθεμα μέσα σε αυτό το σκηνικό. Έχουμε τοποθετηθεί ως κόμμα συνολικά για το κυπριακό. Θεωρούμε ότι κάτω από αυτόν τον εκβιασμό δεν πρέπει να δεσκεί ο κυπριακός λαός. Έχουμε πει ανοιχτά τη γνώμη μας, την διχοτομική λύση που ετοιμάζουν, γιατί τέτοια είναι, κυρία Οικονόμου, η λύση που ετοιμάζουν. Η λύση των δύο συνιστών των κρατών και της συνομοσπονδίας, με το μανδύα της διζωνικής
συνδυασμός δηλαδή, ή το ένα ή το άλλο, και τα δύο τα θεωρούμε εξίσου δυσάρεστες εξελίξεις. Και επικίνδυνα παράλληλα. Και επικίνδυνα, βεβαίως, και επικίνδυνα, και όπως σωστά είπατε, όλα αυτά συνδέονται με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που βρέθηκαν και είναι πάρα πολλά στην ευρύτερη περιοχή και στην ΑΟΔ. Επήγονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας για να τα αξιοποιήσουν και πιέζουν βεβαίως για να λυθεί όπως να λυθεί εισαγωγικά το κυπριακό πρόβλημα. Βλέπετε ότι είναι ένα κουβάρι ανταγωνισμών και μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς δυστυχώς και η ελληνική κυβέρνηση, η αριστερή ελληνική κυβέρνηση εμπλέκει το λαό μας. Γι' αυτό και λέμε ότι ο λαός μας θα πρέπει να έχει τα μάτια του 14. Να αλλάξουμε θέμα. Έρχονται τα ραβασάκια με τις κατά 15% υψηλότερες εισφορές για 650.000 αγρότες. Οι εισφορές θα είναι αυξημένες από 70 έως και 94 ευρώ, οι οποίες θα αποπληρωθούν έως και το τέλος του χρόνου. Τονίζεται ότι με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου έρχεται από το 2017 το διπλό χαράτσι 20,9% για τους αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, 14% για την κύρια σύνταξη και 6,9% για τον ΕΟΠΗ. Οι εισφορές για τους αγρότες θα είναι αυξημένες από 70 έως 94 ευρώ, οι οποίες θα αποπληρωθούν έως το τέλος του χρόνου. Η νέα αύξηση είναι 70 ευρώ για όσους ανήκουν στις ασφαλιστικές κατηγορίες 1 έως 5, ενώ φτάνει τα 82 ευρώ στην 6η κατηγορία και τα 94 στην 7η. Ποσοστιαία η αύξηση κυμαίνεται από 8,5 έως 15% σε σχέση με τις εισφορές του 2ου εξαμήνου του 2015. Ειδικότερα έως τις 30 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι 650.000 αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Τα σχετικά ειδοποιητήρια προς τους αγρότες έχουν αρχίσει να αποστέλλονται από την 3η 29 Νοεμβρίου. Πάντως δεν αποτελεί το όλο γεγονός έκπληξη για τον κόσμο της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα δηλαδή, όμως από την πλευρά του τονίζεται ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η υπερφορολόγηση να οδηγήσει κάπου παρά μόνον στην εξάντληση και στην εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα από τους αγρότες. Αυτό που έπρεπε να πούμε, το είπαμε πέρσι, πριν ψηφιστούν ο νόμος Κατρούγκαλου και το καινούργιο φορολογικό. Είχαμε τονίσει 2-3-10 φορές ότι αυτό δεν είναι ασφαλιστικό, είναι ένα καινούργιο φορολογικό που έρχεται να προστεθεί στα ήδη βεβαρημένα φορολογικά μέτρα. Όταν μιλάμε πια για μια φορολογία της τάξης του 22% και άνω, και μετά πάει κλιμακωτά, και ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν είναι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά έρχονται να προστεθούν στη φορολογία από τη στιγμή που τα παίρνει από το καθαρό εισόδημα και είναι 20%. Συν 7% και πάμε στο 27% ασφαλιστικές εισφορές μαζί με το 22%, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Πάμε στο 50% εισφορές. Ραβασάκια θα έρχονται και θα ξανάρχονται. Εγώ αυτό που περιμένω να δω είναι ποιος αγρότης θα μπορέσει να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, εφόσον με τις κατηγορίες και με το σύστημα που είχαμε το προηγούμενο, 150.000 αγρότες συνέχιζαν να είναι ανασφάλιστοι, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Δεν είναι κάποιος που δεν θέλει να πληρώσει εισφορές. Είναι αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές. Βέβαια, υπάρχει πάντα μία μερίδα αγροτών, οι οποίοι αποφεύγουν συστηματικά να πληρώσουν. Το καταλαβαίνω. Υπάρχουν σε όλους τους κλάδους αυτά. Δεν μπορούν όμως να κατηγορούνται αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές και να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο. Τα ραβασάκια που έρχονται βλέπουμε ότι είναι 20% παραπάνω από τις περσινές εισφορές. Ας φανταστούμε λοιπόν τι θα γίνει από τις αρχές του 2017 όταν αλλάξει το νομοσχέδιο και πάμε στο 27% εισφορές. Πολύ απλά δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει αγρότης, κτηνοτρόφος, αλιάς, μελισσοκόμος να πληρώσει αυτές τις εισφορές. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΓΑ, οι ασφαλισμένοι μπορούν να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους σε όλα τα καταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων μέσω του τραπεζικού συστήματος Δίας και μέσω e-banking. Ειδικότερα στα ειδοποιητήρια που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΓΑ, περιλαμβάνεται προσάυξηση του νόμου 4152 του 2013, δηλαδή επιτόκιο 8% ετήσιο, από την 1η του μήνα, οπότε κατέστησαν ληξιπρόθεσμες αυτές οι οφειλές έως 30 Δεκάτου 2016. Καταγγελία για περίεργες συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο στον Περισσό κάνει το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του, οι οποίες αφορούν και σε άλλα κόμματα. Μάλιστα, όπως σημειώνει, έχει ήδη ενημερωθεί ο πρόεδρος της Βουλής και ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παπάς. Μιλώντας στο Σταρ Βορείο Ελλάδος, ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι όλα αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Το οικονόμο ήταν να ενημερώσουμε τους αρμόδιους, να ενημερώσουμε τα κόμματα.
θέματα, να ενημερώσουμε τον πρόεδρο της Βουλής για αυτό που παρατηρήθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας του ΚΚΕ στον Περισσό. Από εκεί και πέρα θέλουμε και εμείς να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλά περνάνε από το νου μας, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε τώρα με υποθέσεις. Αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα των ερευνών και της εισαγγελικής παρέμβασης, αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΤΕ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Επειδή αυτό που διαπιστώσαμε ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Οι συνακροάσεις, οι ταυτόχρονες, από έναν αριθμό ο οποίος είχε απόκρυψη, και εμείς είμαστε γεμάτοι από απορίες. Αυτό αφορά και σε άλλα κόμματα. Ναι, αυτό που διαπιστώσαμε εμείς ήταν ότι όταν δεχόμασταν μια κλήση από έναν αριθμό ο οποίος είχε απόκρυψη, μετά από λίγο ταυτόχρονα ακουγόταν και η φωνή από τα γραφεία, πότε από το Ποτάμι, πότε από το ΣΥΡΙΖΑ, πότε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φως φανάρι ότι πρόκειται για συνακροάσεις. Αυτό καταγγείλαμε, αυτό καταθέσαμε και περιμένουμε κι εμείς, όπως και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος, να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πάντως πάρα πολύ σοβαρό, για να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Τι φοβόσαστε, γιατί αυτά είναι πρακτικές τουλάχιστον που ίσχυσαν κατά το παρελθόν και σας έκαναν πάρα πολύ προσεκτικούς, ειδικότερα όταν στον Περισσό κάνατε, να το πω, συνελέψεις, συναντήσεις, συσκέψεις. Εντάξει, τι φοβόμαστε. Φοβόμαστε αυτό που φοβάται κάθε άνθρωπος, ότι θεωρούμε τις επικοινωνίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα απόρριτο, ότι μπορείς να μιλάς με κάποιους χωρίς ταυτόχρονα να ξέρεις ότι σε παρακολουθεί, σε ακούει και κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά. Βεβαίως. Το ερώτημα για το τι φοβόσαστε έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση, είναι ξένος δάκτυλος. Δεν μπορούμε τώρα και δεν υπάρχει και κανένας λόγος τώρα να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Εμείς καταθέσαμε ένα γεγονός, το οποίο το διαπιστώσαμε και περιμένουμε και εμείς τις έρευνες να δούμε τι θα δείξουν. Ας μείνουμε σε αυτό. Το γεγονός ότι κλήθηκε ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Χρήστος Ζαμπίρας, την ερχόμενη Τρίτη από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σημαίνει ότι προκλήθηκε γενικότερα μια αναστάτωση. Μα όπως σας είπα, αυτό δεν αφορούσε μόνο το ΚΚΕ, γιατί ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι από τις κλήσεις ότι γινόταν ή πιθανά να γινόταν και σε άλλα κόμματα. Και το βρίσκω πολύ λογικό να κληθεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις, να δώσει την ερμηνεία ή να μας πει τέλος πάντων σε τι ενέργειες θα προβεί, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Το θέμα, λέτε, είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Βεβαίως, για μας είναι. Και νομίζω για κάθε άνθρωπο ο οποίος θεωρεί τις προσωπικές του συνομιλίες ως απόρριτες, να μπορεί να μιλάει με κάποιον άλλον χωρίς να τον ακούει κανείς. Είναι αυτονόητο, νομίζω. Να συνδεθούμε τώρα με τον δημοσιογράφο του Star Βόρειο Ελλάδος, τον Θανάση Φυλιαχτό. Θανάση, καλησπέρα. Πού βρίσκεσαι? Καλησπέρα. Είμαι ακριβώς μόλις έχω βγει από το ξενοδοχείο Ίδραμα της πόλης μας, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη την οποία έδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ράμας κύριος Παύλος, ο πρόεδρος της Λιθουανικής Σχολής του Σικάγου, Dr. James Νιούμα, και ο κύριος Γιώργιος Τσουγκαράκης, δικηγόρος. Η συνέντευξη αυτή δόθηκε με αφορμή την αυριανή πολύ σημαντική εκδήλωση, ανήμερα παραμονή της Αγίας Βαρβάρας, για την επιστροφή αυτού του σπάνιου κοιμηλίου, του σπάνιου χειρόγραφου της Καινής Διαθήκης, από τον τόπο όπου εκλάπη. Είναι μια σίγουρα εμβληματική στιγμή και για την Μητρόπολη Δράμας και για την Ιερά Μονή Κωσιφήνισσας και για την, γενικότερα για τον εορτασμό της Αγίας Βαρβάρας. Ως γνωστόν, αύριο στις 5 θα γίνει τελετή παράδοσης και παραλαβής του χειρογράφου της Ιεράς Μονής, με το μέγα πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του κυρίου Δημητρίου, ο οποίος και αναφέρθηκε λεπτομεριακά, θα λέγαμε, σε όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και στο πώς φτάσαμε τελικά να γίνει αυτή η επιστροφή του κλαπέντος κοιμηλίου. Έδωσε ιστορικό για το τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο χειρόγραφο. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι
γραμμένο με πάρα πολύ μικρά γράμματα και μάλιστα έκανε και έναν σχολιασμό ότι τότε οι άνθρωποι τον 9ο αιώνα έβλεπαν σίγουρα καλύτερα για να μπορούν να διαβάζουν το συγκεκριμένο χειρόγραφο. Ο Μητροπολίτης Ράμας επίσης ευχαρίστησε τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, αλλά και τη Λιθουανική Σχολή για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για την επιστροφή αυτού του χειρογράφου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι και ο πρόεδρος της Λιθουανικής Σχολής του Σικάγο, η Λιθουανική Σχολή είναι μια σχολή με ιδιαίτερη, μπορώ να το πω έτσι, αξία, μιας και βγάζει τους ιερείς της Λιθουανικής Εκκλησίας για την Αμερική αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί στο Σικάγο. Ο κύριος Λιούνα είναι ο πρίτανης της σχολής, ουσιαστικά είναι ο πρόεδρος του τμήματος. Έδωσε το σκεπτικό με το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε η επιστροφή αυτού του χειρογράφου. Ιδιαίτερα ευγενής, πρέπει να πούμε, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Δημήτριος, ιδιαίτερα φιλικός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και η συνέντευξη ολοκληρώθηκε. Είναι παρόν, πρέπει να πούμε, και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως, ο κύριος Βαρνάβας, στις εκδηλώσεις της Δράμας. Αυτά, Χριστίνα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Πριν από 5 χρόνια, ο πρώτος πυρήνας μελών του κινήματος πολιτών Σπίθα με ιδρυτή τον Μίκη Θοδωράκη επέλεξε την πόλη της Καβάλες για το πρώτο συνέδριο. Το εγχείρημα δεν είχε συνέχεια, ωστόσο κάποια από τα ιδρυτικά μέλη του κινήματος, μεταξύ αυτών ο Γιώργος Καλιάδης και ο Μπάμπης Ηλιάδης από την Καβάλα, ενεργοποιήθηκαν πάλι και ίδρυσαν ένα νέο κίνημα με την ονομασία Πυρήκαυστος Ελλάδα, με στόχο, όπως ανέφερε ο κύριος Καλιάδης στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα, να μετεξελιχθεί σε οργανωμένο πολιτικό φορέα. Πυρήκαυστος Ελλάδα. Αυτό είναι το νέο κόμμα του κυρίου Ζουράρη, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά ως κίνημα πολιτών τον Ιούνιο του 2012 από πρώην μέλη του κινήματος Ανεξαρτήτων Πολιτών Σπίθα του Μίκη Θοδωράκη. Ο κύριος Ζουράρης είναι επίδημος πρόεδρος του νέου κόμματος. Πρόεδρος του είναι ο κύριος Καλεάδης, οικονομολόγος από την Καβάλα, ο οποίος σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη τύπου για την αυριανή ομιλία της Ζωής Γεωργαντά, καθηγήτρια ΠΑΜΑΤ και πρώην μέλος της ΕΛΣΑΤ. Ένα ακόμα παράδειγμα, όμως και τόσα άλλα, του που έχει οδηγήσει αυτή η πολιτική των μνημονίων, στην ύφεση δηλαδή, και πόσο αναγκαία είναι η ανατροπή, η ριζική ανατροπή αυτή την πολιτική των μνημονίων. Και τόσο οι καλεσμένοι μας όσο και εμείς έχουμε καθίσει μια συνεπή στάση απέναντι σε αυτό, ακόμα από τα τέλη του 10, όταν ξεκινήσαμε τότε με τις πίθαρες νομικής ατομή και του Δωράκη. Οπότε εμείς συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, θα το συνεχίσουμε έως τέλους, με όποιο αποτέλεσμα έχουμε. Αυτή η εκδήλωση, καλούμε τον λαό της Καβάλας να παρευρεθεί, να μας τιμήσει με την παρουσία του. Οι ομιλητές είναι γνωσμένοι συνέπεια σαν μια δυναμιακή κατεύθυνση, δοκιμασμένοι, και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχουμε δώσει όλα αυτά τα έργα. Εδώ στην Καβάλα, κινητοποιώντας μέλη της τότε Σπίθας, και θέλουμε να ξαναπάρουμε θέση στα πράγματα, γιατί η παγκόσμια σκηνή αλλάζει, οι προκλήσεις εξωτερικές είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι εσωτερικές δείχνουν την ανάγκη μιας κινητοποίησης του λαού, του κόσμου και μιας λύσης, βάζοντας όλοι λίγο νερό στο κρασί μας, κοινά αποδεκτής. Θα πρέπει να βρούμε τι γίνεται, γιατί άλλο πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει η ύφεση. Θα πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη και να μπορέσουμε σαν Έλληνες πάνω απ' όλα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές προκλήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, παρά να πηγαίνουμε να κάνουμε ομιλίες σε μεγάλες πλατείες. Πρέπει να βγούμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μόνοι μας, γιατί οι πρόγονοι μας δώσανε τους αγώνες που έπρεπε να δώσουμε, άλλες φορές με πνεύμα, άλλες φορές με αίμα. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και το δικό μας μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όσους καβαλιώτες μπορούν και έχουν ελεύθερο χρόνο να έρθουν να ακούσουν και πέντε διαφορετικές απόψεις και να κάνουμε μια ζύμωση ιδεών, βάζοντας λιθαράκια και πηγαίνοντας προς το μέλλον αυτής της χώρας, που μόνο αυτό που της έχει μείνει είναι η ιστορία της. Το ποσοστό αποχής εξακολουθεί να είναι μεγάλο.
που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Επίσης, τελευταία δημοσκόπηση που την είδαμε χθες στο Sky, του Παμάκ, ο κόσμος καταλληλότητα για πρωθυπουργό, πρέπει να πούμε ότι 12% είναι ο Τσίπρας, 36% ο Μητσοτάκης, αλλά 41,1% του ελληνικού λαού λέει ότι κανένας από αυτούς δεν θεωρεί ότι είναι κατάλληλο για την πρωθυπουργία. Αυτό για μας είναι το πολιτικό πρόταγμα αυτού του κόσμου που πιστεύουμε ότι μέσα από τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις κράτησε μια συνέπεια. Και ποιες ήταν αυτές? Η πρώτη ήταν το Γενάρη, της Ευρωβουλής του Γενάρη 2015, όπου ψήφισα την μνημονιακά, έφερε μια μνημονιακή κυβέρνηση. Δεύτερη, στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου, όπου ψήφισε όχι, συνεπέστατα και με κλειστές τις τράπεζες ενάντια σε αυτή τη μνημονιακή πολιτική. Και βέβαια και στις τρίτες εκλογές του Σεπτέμβρου του 2015, και εκεί πιστεύουμε ότι ψήφισε σοφά και με συνέπεια, δηλαδή τήρησε την αντιμνημονιακή του στάση, διότι αν δούμε αθρηστικά το άθροισμα, το σύνολο της αποχής του Λευκού του Ακύρου και των αντιμνημονιακών κομμάτων είναι πάνω από 50%. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Βαρδεκαστάνη. Τον κύριο Ιωάννη Βαρδεκαστάνη, είναι πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Κύριε Βαρδεκαστάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Μία ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, καθώς σας βρήκε όλους τους συλλόγους ΑΜΕΑ να βρίσκονται κάτω στην Αθήνα, προσπαθώντας να διεκδικήσουν στην ουσία αυτό που τους ανήκει. Τι ακριβώς συνέβη από το πρωί? Σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα για την πορεία των θεμάτων των ατόμων με αναπηρία στη χώρα. Χιλιάδες άτομα με αναπηρία από όλη την Ελλάδα. Ένα πούλμαν είχε έρθει και από τη Δράμα και από την Καβάλα, ήταν και από την Ξάνθη και από όλη τη Θράκη, εν πάση περιπτώσει, αλλά και από όλες τις περιοχές της χώρας. Στο κέντρο των Αθηνών, όπως είπαμε, χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρία, με χωρίς σπαθείς, οι οικογένειές τους, διεκδικήσαμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στη χώρα μας. Και ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη αυτό να το διασφαλίσει. Ότι αυτό είναι συνταγματική της υποχρέωση. Ότι μια χώρα ευρωπαϊκή σαν την Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωζώνης, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί παρά να διασφαλίζει για τους πολίτες της, ιδιαίτερα τους πολίτες με αναπηρία, τους ευάλωτους πολίτες της, να διασφαλίζει συνθήκες αξιοπερπούς διαβίωσης. Και αυτό το αίτημα ήρθε από όλη την Ελλάδα και μέσω της κινητοποίησης το μεταφέραμε στην κυβέρνηση, στον πολιτικό κόσμο, στην κοινωνία, την Τρόικα, στους θεσμούς. Σε όλους, γιατί το μήνυμα ήταν προς όλους, ότι δεν θα αφήσουμε να μας βυθίσουν ακόμα περισσότερο στη φτώχεια, στον αποκλεισμό και στις διακρίσεις. Κύριε Βαρδεκαστάνη, είπατε ότι στην ουσία διεκδικείτε το δικαίωμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, θέλουμε να ζήσουμε ισότητα, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά το πρωί, πηγαίνοντας και προσπαθώντας να διεκδικήσετε όλα αυτά. Κοιτάξτε, έχω ενημερωθεί ότι υπήρξε ένα επεισόδιο τις προηγούμενες ημέρες. Μέσω Facebook ενημερωθήκαμε, δεν ήμασταν εμείς, θέλω να είμαι ειλικρινής, στο πρωτοδικείο. Ασφαλώς καταδικάζουμε κάθε ενέργεια η οποία έχει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, ρατσισμού κλπ. Αλλά το επεισόδιο δεν το γνωρίζω επακριβώς και δεν θα το σχολιάσω. Να μιλήσουμε για μία ημέρα η οποία δεν είναι ούτε για εορτασμούς, ούτε για να πανηγυρίσουμε, ούτε για να χαρούμε. Είναι μία μέρα. Είναι μία ημέρα, κοιτάξτε, δεν είναι μία ημέρα. Το εξήγησα και κατά την ομιλία μου στη συγκέντρωση και στη Βουλή που είδαμε εκπροσώπους των κομμάτων και με τον κύριο Βερναρδάκη, τον Υπουργό Επικρατείας, που συναντήκαμε εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι εκτός Ελλάδος. Κοιτάξτε, δεν ήταν επαιτειακή εκδήλωση. Εμείς την είχαμε σχεδιάσει έτσι για να πέσει μέσα στην δεύτερη αξιολόγηση. Τη σχεδιάσαμε να επηρεάσουμε τα αποτελέσματα. Εμείς κάθε μέρα αγωνιζόμαστε στα χωριά και στις πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, παντού, κάθε μέρα αγωνιζόμαστε. Σήμερα ήταν η κορύφωση μιας προσπάθειας εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου που βρίσκεται η χώρα στη δεύτερη αξιολόγηση και που εμείς θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι δεν πάει άλλο. Δεν ήταν, έτυχε να είναι στις 3 Δεκέμβρη, πέρυσι έγινε στις 4 Νοέμβρη.
γίνεται όποτε νομίζουμε εμείς ότι είναι χρήσιμη. Δεν την κάναμε επαιτειακά. Κινητοποιήσεις για μας δεν είναι επέτη. Μακάρι, ξέρετε κάτι, μακάρι η χώρα μας να μπει σε μια ομαλότητα και κανονικότητα. Να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και να έχουμε κάθε χρόνο, 3 Δεκέμβρη, να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, να ενημερώνουμε τον κόσμο, να έχουν ένα άλλο χαρακτήρα. Η κινητοποίηση σημερινή δεν είχε χαρακτήρα ενημέρωσης. Είχε χαρακτήρα στράτευση, ήταν πολεμικού χαρακτήρα, κοινωνικού πολεμικού χαρακτήρα συγκέντρωση. Μάλιστα. Κύριε Βαρδικαστάνη, τι πιστεύετε ότι θα βγει σαν αποτέλεσμα από αυτή την ημέρα σήμερα? Θα βγει κάποιο αποτέλεσμα ή απλά ήταν... Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να πω τι αποτέλεσμα θα βγει, γιατί δεν αποφασίζουμε. Τις αποφάσεις τις παίρνουν οι άλλοι. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βερναδάκη, ο οποίος έκανε δεκτό το αιτημά μας να συγκροτηθεί η Υπουργική Επιτροπή για άτομα με αναπηρία και μάλιστα είπε ότι εκ μέρους του Πρωθυπουργού θα έχει αυτό στην ευθύνη, ο Υπουργός Επικρατείας. Και επίσης έγινε δεκτό και το αιτημά μας να συγκροτηθεί άμεσα νόμο παρασκευαστική επιτροπή, η οποία όπως είπε ο ίδιος μέχρι τέλος Μάρτη να έχει πάει στη Βουλή ένα νόμο πλαίσιο για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα. Μάλιστα. Εάν γίνουν και τα δύο, κάτι θα βγει. Σε κάθε περίπτωση είναι μία εξέλιξη. Η ζωή τα πάντα δείχνει. Ο Περέδη δείξε, ξέρετε. Μάλιστα. Κύριε Βαρδικαστάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όποιος δεν περάσει από τη φωτιά δεν γνωρίζει πως είναι. Οπότε, ό,τι και να πούμε για τον κόσμο που δεν έχει πρόβλημα ή που δεν έχει κάποιο πρόβλημα που να αγγίζει ακούστε την οικογένειά του. Ακούστε, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια σήμερα που να μην βιώνει την κρίση σκληρά. Οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία με χρόνια παθήσεις των οικογενειών τους τη βιώνουν πιο σκληρά. Γιατί πάει το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας. Και αυτό είναι που ζητάμε να λαμβάνετε υπόψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και δεύτερον να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους μου και τους συναδέλφους μου από τη Δράμα και από όλη την περιφέρεια που ταξίδευσαν τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα για να είναι παρόντες σε αυτή την πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να είστε καλά όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με άτομα με αναπηρία λοιπόν, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρία σήμερα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία διοργάνωσε πανελλαδικό παναναπηρικό συλλαλητήριο στην Ομόνια και πορεία στη Βουλή εν ώψη της 3ης Δεκέμβρη, Εθνικής ημέρας ΑΜΕΑ. Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ διοργάνωσε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Καβάλα σήμερα στο κέντρο της πόλης σε μια εκδήλωση γεμάτη χαρά, εδέσματα, τραγούδια και πολλά μηνύματα καρδιάς για αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Παράλληλα έγινε ομιλία και συζήτηση από την παιδοψυχολόγο του κέντρου «Μαζί μπορούμε». Σήμερα είχαμε μια εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Σκοπός μας ήταν να περάσουμε μηνύματα κυρίως στα παιδιά, γιατί είχαμε καλεσμένους σχολεία, γυμνάσια και δημοτικά του νομού μας, και με την ευκαιρία αυτή θέλαμε να περάσουμε μηνύματα συνειδητοποίησης της ανάγκης αυτών των ανθρώπων να έχουν την υποστήριξή μας για να μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Αυτό ήταν το διατάφτα αυτής της εκδήλωσης. Η 3η Δεκέμβρη δεν είναι μια γιορτή ούτε μια επέτειος, είναι μια αφορμή για να συνειδητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιηθούμε σε θέματα αναπηρίας και είμαστε, το σχολείο μας είναι ο πλέον κατάλληλος πομπός για να κάνει μια τέτοια είδους εκδήλωση. Δεν είναι γιορτή, είναι υπενθύμηση. Μια υπενθύμηση την οποία μέσω της παιδείας πρέπει να την δώσουμε από τους μικρότερους έως και τους μεγαλύτερους να συνειδητοποιήσουν πόσο ιδιαίτεροι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εύκολο ή δύσκολο? Η πραγματικότητα δείχνει ότι είναι δύσκολο, γιατί αλλιώς δεν θα χρειάζεται να κάνουμε κάποια εκδήλωση γι' αυτό. Αλλά όμως εμείς πρέπει να προσπαθούμε και πιστεύω ότι απευθυνόμενοι στους νέους ανθρώπους που έχουν πιο ανοιχτό μυαλό και είναι πιο δεκτικοί, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε πράγματα και να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το ρεπορτάζ που παρακολουθήσατε μόλις τώρα αφορούσε την εκδήλωση, η οποία ήταν πλημμυρισμένη από μηνύματα, την οποία πραγματοποίησε σήμερα το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ. Ας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
επικοινωνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου. Θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά. Ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου πέλετ ραβέλι με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy. Για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα. Τηλέφωνο 2521039727. Δούκας. Επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. Είμαι στα Best Electric και μου εξηγούν την τεχνολογία Whirlpool στα αγγλικά. Τι Zen Technology για χαμηλό θόρυβο στα πλυντήρια. Τι Fresh Control για απόλυτη φρεσκάδα στα τρόφιμα του ψυγείου. Τι Smart Clean για να μην καθαρίζω το φούρνο. Μισό λεπτό βρε παιδιά τους λέω. Εγώ με τα αγγλικά δύο λέξεις ξέρω καλά. How much? Όταν άκουσα και τις τιμές, το πήρα απόφαση. Whirlpool. Οικιακές συσκευές Whirlpool. Μόνο στα Best Electric, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεχνολογία Whirlpool σε τιμές Best Electric. Best Electric. Οικονομικά και ελληνικά. Καβάλα, παραλία Οφρυνίου, δίπλα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. Δράμα, Φιλίππου 29, έναντι Ναού 12 Αποστόλων. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 61 και στο www.ηλεκτροχώρος.gr. Ηλεκτροχώρος και άσε τους άλλους να τραγουδάνε. Από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό, νεογάλ, παράδοση, ποιότητα. Τεχνική εταιρεία Parpet ΑΕ. Μελέτη. Υποβολή φακέλου επένδυσης ΕΣΠΑ Leader Αναπτυξιακός Νόμος. Χρηματοδότηση, αδειοδότηση έργου. Κατασκευή και διαχείριση έργου. Εθνικής Αντιστάσεως 58 στο Δοξάτο. Πινόκιο. Τα πάντα για τη μέλουσα μητέρα και το μωρό. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 19 Μαΐου 84 και 19 Μαΐου 151. Πινόκιο. Η πιο γλυκιά αγκαλιά μετά τη δική σας. Ανθρώπινα, δημιουργικά, αληθινά. Έτσι σκεφτόμαστε, έτσι δημιουργούμε. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Μία συνάντηση απλότητας και πολυτέλειας συνδυασμένη άψογα με τα όνειρά σας. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Εργονομικές λύσεις στα μέτρα σας με φυσικά υλικά και οικολογικά χρώματα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Κλασικές και μοντέρνες προτάσεις σε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και ειδικές κατασκευές. Προνομιακές τιμές όλο το χρόνο. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25 21 0 68 291. Εργοστάσιο στο 15ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στο Κεφαλάρι. Τηλέφωνο 25 21 0 86 407 και φαξ 25 21 0 86 406. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Αλλάζει τη ζωή μας. Επιστροφή στο δελτίο μας και σε μια έκθεση με πορτρέτα γυναικών που τίποτε δεν δηλώνει την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία, φιλοξενείται στους χώρους της Ένωσης Κυριών Δράμας και είναι η συνέχεια της δράσης για την Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας έναντι των γυναικών, στην οποία συμμετέχει η Ένωση Κυριών Δράμας. Αυτή η έκθεση δεν είναι κάτι προσωπικό δικό μου, είναι μια ομαδική δουλειά.
την οποία την κάνανε οι μακηγές, ο κομωτής και τα κορίτσια από την Ένωση Κυρίων. Ο κομωτής είναι ο Βασίλης ο Τοπκαράς, η Πόλη Λαμπριανίδου έκανε το μακιγιάζ και οι κοπέλες είναι η Γεωργία η Γιανακοπούλου, η Βασιλική Γιανοπούλου, είναι η Νάντια η Αμπερετζή κάπως έτσι, η Μαρουσό Μαυροπούλου και η Ελένη Καστόρη. Όλοι μαζί δουλέψαμε για αυτή τη δουλειά και νομίζω ότι μια δουλειά για να φτάσει σε ένα επίπεδο να είναι αξιόλογη θα πρέπει όλο το team να δουλέψει καλά. Οπότε ήθελα να συγχαρώ και όλους τους συνεργάτες μου και τις κοπέλες, παρότι δεν είναι μοντέλα και επαγγελματίες μοντέλα, νομίζω ότι απόδωσαν πολύ σωστά αυτό που φαντάστηκα να φτιάξουμε για αυτή τη μέρα. Mm-hmm. Το project είχε διπλή ιδιότητα. Θέλαμε να δείξουμε, όπως θα δείξουμε και στις εικόνες, πάντα μια κοπέλα στην αρχή μπορεί να δείχνει ότι δεν έχει κάτι. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι, γιατί κρύβεται συνήθως το πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ, ας πούμε, έχουμε κάνει μια εικόνα, μια κοπέλα η οποία είναι πολύ όμορφη και πολύ χαρούμενη. Αλλά στο πίσω μέρος υπάρχει αυτό. Αυτό ήταν η πρώτη ιδέα. Υπάρχει πόνος δηλαδή. Υπάρχει πόνος. Και πρόβλημα μεγάλο. Ναι, βέβαια. Και όλες αυτές τις πληροφορίες τις έλαβα από εδώ από την ομάδα. Και ειδικά με την κυρία Γιανακοπούλου, με την οποία συζητήσαμε, που είναι ψυχολόγος της ομάδος, και μπόρεσα καλά να καταλάβω κι εγώ τι πρόκειται να φτιάξουμε. Είναι κάτι πρωτότυπο για εσάς, αυτό και σαν θέμα και σαν απόδοση, σαν έκθεση? Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτότυπο και νομίζω ότι αν το ψάξετε θα δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκοσμίως, θα έλεγα, γιατί και εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι έτσι. Άμα θα κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε σωστό. Γι' αυτό όλοι μαζί προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι σωστό. Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή που έχουμε φτιάξει εκτός από αυτήν, στην οποία πήρα μία πάσα από μία λέξη η οποία λέγεται θυσία, και θα δείτε ότι έχουμε φτιάξει κάποιες εικόνες στις οποίες έχουμε βάλει μία σαν χλαμίδα, ας πούμε, παίρνοντας την ιδέα από την αρχαία Ελλάδα της θυσίας της χλαμίδας, και από εκεί και πέρα πήραμε κάποια σύμβολα, τα οποία είναι σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούν σαν απαντήσεις οι κακοποιημένες γυναίκες. Και θα δείτε ότι τα σύμβολα είναι, ας πούμε, ένα ντουλάπι το οποίο παραπέμπει στο ότι χτύπησα σε ένα ντουλάπι. Έχουμε μια σκάλα που έχει πέσει από τη σκάλα. Έχουμε ένα πράγμα από το μπάνιο που συνήθως πέφτουν εκεί στο μπάνιο. Έχουμε ένα μαξιλάρι το οποίο παραπέμπει στη σεξουαλική κακοποίηση. Και έχουμε ένα μπουκάλι το οποίο παραπέμπει στο αλκοόλ. Ναι. Μετά από την εκδήλωσή μας για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου, οποιοδήποτε δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας, η έκθεση θα συνεχιστεί να παρουσιάζεται εδώ στο χώρο της Ένωσης Κυρίων Δράμας. Ευκαιρία είναι ο κόσμος να την δει και στις 3 Δεκεμβρίου, που είναι η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, και θα πραγματοποιηθεί η δράση ανάλογη για τον εορτασμό εδώ στο χώρο μας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και μετά στο πρακτικό καθαρά και τεχνικό μέρος, πόσο σας δυσκόλεψε να συμμετέχετε σε αυτό, γιατί δεν είστε επαγγελματίες μοντέλα? Σκεπτόμενη τη δυσκολία, θα έλεγε κανείς ότι ναι, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που είμαστε ερασιτέχνες. Αλλά φροντίσαμε να είμαστε πάρα πολύ ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες για το θέμα. Επομένως, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τι πάμε να κάνουμε. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είχαμε και μια καταπληκτική ομάδα επαγγελματιών, όπως ο κύριος Γρηγοριάδης, ο Βασίλης ο Τοπκαράς και το επιτελείο του, και οι μακηγέζοι Πόλη Λαμπριανίδου, οι οποίοι πραγματικά κάνανε το καλύτερο δυνατό και το κάνανε όλο να βγει τόσο εύκολα, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι άψογο, δεν μπορούσε να είναι τίποτα λιγότερο. Η έκθεση έχει διτό χαρακτήρα. Ναι. Η έκθεση θέλει να δείξει το γεγονός ότι οι γυναίκες διστάζουν να μιλήσουν. Ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν πως όλα είναι πραγματικά πολύ καλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και το σημαντικότερο είναι το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης, το οποίο παρουσιάζει τις δικαιολογίες που οι γυναίκες χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν τη βία ή να την καλύψουν.
πέρα από το κοινωνικό φροντιστήριο, προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε κάθε δράση της Ένωσης Κυριών. Αυτή η συμμετοχή για μας ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί καταφέραμε και μπήκαμε στη θέση πολλών γυναικών οι οποίες κακοποιούνται καθημερινά και είναι γυναίκες που δεν φαίνεται. Γυναίκες της διπλανής πόρτας. Γυναίκες της διπλανής πόρτας. Και πραγματικά νομίζω ότι το αποτέλεσμα φαίνεται, ότι μπήκαμε στον ψυχισμό αυτών των γυναικών, πονέσαμε κι εμείς και κλάψαμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κλάμα είναι αληθινό, δεν είναι ψεύτικο. Νομίζω ότι τα πήγαμε μια χαρά και ελπίζω να μπορούμε να δίνουμε και στο κοινό της δράμας και παντού τέτοια αποτελέσματα, τέτοιες δράσεις, και είναι ερέθισμα και αφορμή για σκέψη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα και το κάνατε. Νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο μας, στείλαμε το μήνυμα ότι πλέον, ας πούμε, οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε και δεν πρέπει να υπάρχει κακοποίηση ούτε σωματική ούτε ψυχολογική. Στο πλαίσιο του μαθήματος περιβάλλοντος, μικροί μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας επισκέφθηκαν σήμερα το Δημαρχείο Δράμας προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά πώς λειτουργεί ο Δήμος και οι υπηρεσίες του και να συνομιλήσουν με τον Δήμαρχο ή στη συγκεκριμένη επίσκεψη με τον αναπληρωτή Δημάρχο, τον κύριο Δημήτρη Καραμπατζάκη. Το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος κάνουμε για το Δήμο και αποφασίσαμε με την δασκάλα της άλλης Τρίτης, δύο Τρίτες είμαστε, να έρθουμε για να ενημερωθούμε από τον Αντιδήμαρχο για το πώς λειτουργεί ο Δήμος και πώς είναι το κτίριο του Δήμου και ποια είναι η λειτουργία του. Πιστεύετε ότι ο ενημερωμένος πολίτης, δημότης, όποια ηλικία και αν έχει, είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι? Πρέπει τα παιδιά από μικρή ηλικία να μάθουν τα κοινά. Τον Δήμο πρώτα και μετά θα πάνε και σε επόμενα. Είναι καλό και είναι καινούργιο το Δημαρχείο μας να το δουν, να ενημερωθούν, να μάθουν πώς λειτουργεί. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι λέτε για την επίσκεψη? Φαντάζομαι δεν είναι η μοναδική. Ναι, ο κύριος Δήμαρχος δέχεται συχνά επισκέψεις από τους μικρούς φίλους μας εδώ, τους μαθητές, από τα δημοτικά του Δήμου μας. Είναι αλήθεια ότι τρέχουν προγράμματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Επομένως, το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχθεί επισκέψεις. Έρχονται τα παιδιά με επιτροπές ή με ολόκληρες τάξεις, μας μιλούν για τα θέματα που έχουν και αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και μέσα από το διάλογο προσπαθούμε και εμείς να τους παρουσιάσουμε την πραγματική εικόνα και πώς θα ήταν σωστό ένας ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης να συμμετέχει μέσα στο Δήμο μας. Επομένως, είναι μεγάλη χαρά να υποδεχτούμε σήμερα τους μικρούς μαθητές εδώ στο Δημαρχείο, να δείξουμε τις εγκαταστάσεις και φυσικά τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου Δράμας. Φιλανθρωπική βραδιά διοργανώνουν αύριο το βράδυ σε γνωστό κέντρο της Δράμας τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων η Λάμψη, έτσι ώστε με τα έσοδα να ενισχυθούν οι αγώνες και οι δραστηριότητες του Συλλόγου. Μια όμορφη φιλανθρωπική βραδιά με ποντιακά τραγούδια και χορούς αφιερωμένη στα παιδιά της Λάμψης που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες διοργανώνει ο Οικείος Σύλλογος της Λάμψης εδώ στη Δράμα με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα έτσι ώστε να ενισχύσει τις προσπάθειες των γονέων και των μελών και φίλων του Συλλόγου Λάμψη. Η εκδήλωση είναι η καθιερωμένη εκδήλωση που γίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στο κέντρο Όπερα αύριο βράδυ μετά τις 8.30. Είναι μια ποντιακή βραδιά φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ο κόσμος της Δράμας και όχι μόνο ανταποκρίθηκε, μας δώσαν χορηγίες και όλα τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν για αυτή την εκδήλωση. Προσκαλούμε τους πολίτες μας εδώ, τους συμπολίτες μας, να παρευρεθούν, ας πούμε, για αυτή τη βραδιά. Όλα τα έσοδα της βραδιάς θα πάνε στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, γιατί φέτος αποφασίσαμε να μην κάνουμε μπαζάρ. Δεν έχουμε και πράγματα ιδιαίτερα, ας πούμε, για να πουλήσουμε και να έρθει ο κόσμος να ψωνίσει, οπότε δίνουμε πολύ βάση σε αυτό το χορό. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για τους ενήλικες και 5 ευρώ για τα παιδιά. Είναι ένα τυπικό ποσό, ας πούμε, που πάει όλο το ποσό στη Λάμψη, γιατί και το μαγαζί και όλα όσα προσφέρονται, ας πούμε, και το βράδυ είναι όλα χορηγίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές σε όλους. Περιμένουμε τον κόσμο της Δράμας να μας στηρίξει για ακόμη μια φορά. Γιορτινές κατασκευές, μικροδωράκια και άλλες όμορφες κατασκευές από τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δράμας, όπως και τους φίλους και τα μέλη, εκτέθηκαν σήμερα όπως και κάθε χρόνο στο Δημαρχείο της πόλης, προκειμένου να ενισχυθούν οι δράσεις των παιδιών. Για άλλη μια χρονιά, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χαμόγελό μας κατάφερε να συγκινήσει και να συγκεντρώσει το μεγάλο ενδιαφέρον όλων στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου στη Δράμα. Πιστή στο ραντεβού μας για τέταρτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρίες, βρισκόμαστε στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας με το Χριστουγεννιάτικο παζάρι των παιδιών που απασχολούνται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες του Δήμου Δράμας, το Χαμόγελό μας, που υλοποιείται από τη ΔΕΚΠΟΤΑ. Έχουμε εδώ εκθέσει χειροποίητες δημιουργίες από το εικαστικό εργαστήρι, φτιαγμένες και επιμελημένες από τα παιδιά που συμμετέχουν στο εικαστικό εργαστήρι με τη βοήθεια της τεχνικής εκπαιδεύτριας του κέντρου, καθώς επίσης έχουμε και δωρεές από μέλη, φίλους, συμπολίτες μας που μας στηρίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με πράγματα τα οποία έχουν αγοράσει και τα έχουμε προς διάθεση για να ενισχυθούν οι εξωτερικές δραστηριότητες των παιδιών και η σύντησή τους πραγματοποιείται καθημερινά. Να τους ευχαριστήσουμε όλους που μας τιμούν κάθε φορά με την παρουσία τους και τη συμβολή τους, ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί. Να επιθυμίσουμε ότι ακόμα και αν δεν μας προλάβετε σήμερα σε αυτή την ειδική μέρα, κάποιες από τις δημιουργίες βρίσκονται όσες από αυτές περισσέψουν και στο κέντρο μας, το οποίο βρίσκεται πλέον στις νέες τους εγκαταστάσεις από τον Ιούλιο στην Οδό Χελμού στην περιοχή της Ανάπλασης, και να σας ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές. Να μεταφερθούμε σε μία είδηση από τις Σέρες. Άγνωστος άνδρας μπήκε στο κτίριο της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Σερών και άρπαξε χρήματα μέσα από τις τσάντες των φοιτητριών που απασχολούνται ως γυμνάστριες στην επιχείρηση. Οι ίδιες αμέσως ανέφεραν το περιστατικό στον πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του, αφού διαπίστωσε ότι οι κινήσεις του δράστη είχαν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, παρέδωσε το υλικό στην αστυνομία. Μεγάλο ταλέντο στην κλοπή. Φαίνεται πως είχε ο νεαρός άνδρας, ο οποίος αφαιρέσει από τα μπουφάνα των γυμναστριών της Κεδής τα χρήματα που είχαν στις τσέπες και στις σάντες τους. Οι φοιτήτριες που είναι υπεύθυνες στα τμήματα γυμναστικής της Κεδής ανέφεραν το περιστατικό στον πρόεδρο, από τον οποίο και ζήτησαν να πράξει τα δέοντα. Στο τέταρτο όροφο εμφανίστηκε άνδρας, γιατί το γυμναστήριο είναι για ενήλικες γυναίκες. Φαίνεται ένας άντρας ο οποίος προέβη σε αφαίρεση μικρού ποσού χρημάτων από τις φοιτήτριες, αυτή είναι η μεγάλη ντροπή, από τα κορίτσια που είναι φοιτήτριες και γυμνάζουν τις γυναίκες της πόλης, αφαίρεσε μικρό ποσό από τις τσάντες, ναι. Για 5 λεπτά έμεινε ξεκλείδωτο το ένα γραφείο και σε 5 λεπτά μέσα έγινε ό,τι έγινε. Αυτό που έχει σημασία είναι η πράξη, γιατί το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό και οι φοιτητές, ξέρετε την κατάσταση οικονομική που υπάρχει, και οι φοιτήτριες μου το ανέφεραν και από την καταγραφή των στοιχείων που έχουμε, πράγματι το γεγονός έχει γίνει. Στην κοινοφελή επιχείρηση υπάρχει κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο και κατέγραψε καρέ-καρέ τα βήματα του δράστη. Αυτές είναι οι ενέργειες οι οποίες γίνονται. Σε εμάς φαίνεται για λόγους ασφάλειας και οτιδήποτε, γιατί τα είχαμε πει αυτά και άλλη φορά, για λόγους ασφάλειας καταγράφονται κάποια πράγματα. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, από την ώρα που τα ανέφεραν οι φοιτήτρες που είναι ως εργαζόμενες για το γυμναστήριο της Κεδής, πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας και όπως σωστά αποτυπώθηκε και θα παραδοθεί για αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση. Οπότε θα κινήσετε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Δεν κινήσω διαδικασίες, θα το αναφέρω απλώς προκειμένου η ίδια η αστυνομική διεύθυνση να προβεί στις ενέργειες που πρέπει. Η Παρασκευή της παραδοσιακής Βαρβάρας είναι ένα έθιμο που μεταφέρθηκε στη χώρα μας από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Η Παρασκευή της γίνεται σχεδόν σε όλα τα σπίτια αλλά και στην Ένωση Κυριών Δράμας, η οποία κάθε χρόνο το διανέμει μετά το πέραν της περιφοράς της εικόνας της Αγίας Βαρβάρας. Κάνουμε την Αγία Βαρβάρα, βράζουμε το σιτάρι, τα υλικά τα έχουμε ετοιμάσει από την προηγούμενη μέρα, μουσκεύουμε το σιτάρι μία μέρα ολόκληρη. Τα αφήνουμε, το στραγγίζουμε και μετά βάζουμε, που βράσουν καλά και σπάσει καλά ο σπόρος. Ναι. Στο τέλος βάζουμε τη ζάχαρη, τα καρύδια, το σουσάμι το καβουρδισμένο, το αλεύρι το ψημένο, εκείνο το καβουρδισμένο. Τελευταία τη ζάχαρη και αυτή είναι η Παρασκευή της Αγίας Βαρβάρας. Mm-hmm. Βάζετε και σταφίδες. Σταφίδες, κανέλα, ναι. Μερικοί βάζουν και
ρόδι, βάζουν και ορισμένα πράγματα. Όπως όσπρια. Όσπρια για ρεβίθια. Ρεβίθια, φασόλια, για να έχει καλή σοδιά. Αλλά εμείς από παλιά, όπως ξέρω και από τους γονείς μου, πάντα κάναμε βαρβάρα αυτή την ημέρα. Γιατί το είχαν σαν έθιμο για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, διότι ήταν προστάτης των παιδιών που βγάζουν μαυλογιά. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Και από τότε το έχουμε συνηθίσει και το έχουμε κάνει. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ένωση Κυριών το κάνουμε πολλά χρόνια και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει μετά την περιφορά της εικόνας που περνάει 4 η ώρα. Τελειώνει και ο σπερνός, όλοι έρχονται και προσφέρουμε από την παροδιοσιακή βαρβάρα δική μας. Mm-hmm. Που τα κάνουν όλα τα μέλη μας. Παράλληλα, κάνουμε και εδώ, αλλά και όλα τα μέλη φέρνουν τη βαρβάρα από τα σπίτια. Να περάσουμε και στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Καβάλα είναι έτοιμη να δείξει για ακόμα μία φορά το φιλόξενο πρόσωπο και τη δυνατότητα να διοργανώνει αθλητικά και όχι μόνο γεγονότα υψηλού επίπεδου, όπως είναι το Διεθνές Meeting Κολύμβησης Αλεξάνδρεια, με διοργανωτές το Αθλητικό Σωματείο ΠΑΟΚ, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Δήμο της Καβάλας. Ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού Γιώργος Φιλόσογλου και η Πρόεδρος της Δημοφέλειας Κοινοφελούς Επιχείρησης Δημοφέλεια Καβάλας Αναστασία Ιωσηφίδου παραχώρησαν συνέντευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο για την παρουσίαση του προγράμματος των Διεθνών Αγώνων Κολύμβησης 24 Αλεξάνδρεια 2016 που θα διοργανωθούν στο κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας και τα οποία διοργανώνονται από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, το Τμήμα Κολύμβησης του ΠΑΟΚ, την Περιφερειακή Ένωση Κολύμβησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Καβάλας. Ο αριθμός των αθλητών και αθλητριών που αναμένεται να λάβουν μέρος στη διοργάνωση, η οποία έχει ενταχθεί στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, αυξάνεται συνεχώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το πρωί της Δευτέρας οι συμμετοχές ήταν περίπου 600, μέχρι τις 9 το βράδυ οι αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή στα 24 Αλεξάνδρεια ξεπέρασαν τους 650. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν και μέλη της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης, όπως ο Οδυσσέας Μελαδίνης και η Κριστέλ Βουρνά, οι οποίοι αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Του Ρίο Ντετζανέιρο. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι η κυρία Δήμαρχος βρίσκεται στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρίσταται στη συνέντευξη τύπου. Κατά δεύτερον, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους εδώ στην πόλη μας, οι οποίοι έχουν έρθει για τη διεξαγωγή των 24ων Αλεξανδρίων 2016, μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια ελκύει πάρα πολλούς αθλητές και κοινό. Θα σας πούν αναλυτικά η πιο ειδική για ποια διοργάνωση πρόκειται. Εξάλλου ο λόγος ανήκει σε αυτούς, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της όλης διοργάνωσης. Εμείς ως Δήμος Καβάλας και ως Δημοφέλεια η κυρία Ιωσηφίδου στηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις και διοργανώσεις, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τον αθλητισμό, διότι τα ωφέλη είναι και άμεσα και έμεσα. Το άμεσο όφελος είναι η προβολή της κολύμβησης αφενός και του αθλητισμού κατ' επέκταση. Αφετέρου ότι θα δοθεί δυνατότητα στους καβαλιώτες να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια αγώνες τόσο υψηλού επίπεδου. Και το έμεσο όφελος, αλλά κατά κάποιο τρόπο και άμεσα απτό, είναι το γεγονός ότι όταν περιμένεις εκατοντάδες αθλητές και εκατοντάδες συνοδούς από όλα τα μήκη και πλάτη της γης αλλά και από το εξωτερικό, αυτό συνεπάγεται ένα μεγάλο όφελος τουριστικό, το οποίο αντικατοπτρίζεται τόσο σε κλίνες στα ξενοδοχεία όσο και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γέννη στην τοπική αγορά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που επέλεξε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο κύριος εκφραστής αυτής της διοργάνωσης, την πόλη μας και το κολυμβητήριό μας, και ελπίζουμε ότι οι αγώνες θα εκπληρώσουν τις προσδοκίες των αθλουμένων και έχουμε και την τύχη και τη χαρά να έχουμε και μαζί μας σήμερα δύο Έλληνες κολυμβητές, μια κυρία και έναν κύριο, οι οποίοι θα σας στηθούν μετά, οι οποίοι έχουν κάνει περήφανη τη χώρα μας με τις συμμετοχές τους σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα καθώς και σε Ολυμπιάδα και με τις θέσεις βέβαια που έχουν καταλάβει στα αγωνίσματα στα οποία αθλούνται. Να σας πω δύο λόγια για τους αγώνες. Καταρχήν, μέσα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη με τα κολυμβητήρια, δημιουργήθηκε μια άριστη συνεργασία
εδώ πέρα με το Δήμο Καβάλας και τη Δημοφέλεια. Από την πρώτη στιγμή ότι τους ζητήσαμε ήταν πρόθυμοι και με το παραπάνω να μας εξυπηρετήσουν. Τους ευχαριστούμε πολύ. Τα Αλεξάνδρεια είναι ένας διεθνής αγώνας, είναι ενταγμένος στο καλεντάρι της ΦΙΝΑ. Οι χρόνοι των αθλητών αποτελούν, οι επιδόσεις τους μπορούν να αποτελέσουν όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και για το Πανευρωπαϊκό Νέων Νεανίδων. Έρχονται αθλητές από 52 σωματεία από όλη την Ελλάδα. Το σύνολο των αθλητών είναι περίπου 700, από τους οποίους οι 100 περίπου είναι από το εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να έχει συμμετοχή ο αγώνας, τόσο μεγάλη συμμετοχή. Μέσα από αυτούς, σε αυτούς τους αθλητές είναι και πάρα πολύ καλοί Έλληνες αθλητές με μεγάλες επιτυχίες, δύο από τους οποίους είναι εδώ πέρα τώρα μαζί μας, όπως και 97 αθλητές από τον ΠΑΟΚ που αποτελούν τη μεγαλύτερη αγωνιστική ομάδα στην Ελλάδα σε αριθμό. Να πω και δύο πράγματα για το κολυμβητήριο, το οποίο πραγματικά είναι ένα στολίδι όχι μόνο για την Καβάλα, για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Είναι κολυμβητήριο το οποίο δεν βρίσκεις συχνά σε όλες τις πόλεις και ευχαριστούμε πολύ για την κατάσταση στην οποία βρήκαμε την πισίνα. Πρόσφατα είχα συμμετοχή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμο Καβάλας αλλά και τον ΠΑΟΚ για την φιλοξενία και τη τιμή που μας κάλεσε να έρθουμε να συμμετάσχουμε σε αυτούς τους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό που δεχτήκατε να διοργανωθεί εδώ πέρα αυτός ο αγώνας, γιατί είναι θεσμός τόσα χρόνια και είναι υψηλού επίπεδου και βοηθάει και μας τους αθλητές αυτό. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι είναι όντως ένα πολύ όμορφο κολυμβητήριο με καλή θερμοκρασία, καλές εγκαταστάσεις και έτσι βοηθάει και μας να αγωνιστούμε όσο καλύτερα μπορούμε χωρίς προβλήματα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας έχει φτάσει στο τέλος του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς εδώ στο Star Βόρειο Ελλάδος, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Είναι όλα εδώ. Μπεμπέ Store μέσα στο τσαφτσού. Όλα εδώ. Καροτσάκια, ριλάξ, καθίσματα αυτοκινήτου. Περπατούρες, μπούστερ, καρεκλάκια φαγητού. Παρκοκρέβατα, μπανιέρα, λαξιέρα. Προστασίες κρεβατιού. Μάρσιπο, γιογιό. Η σειρά της Κίκο και της Νουκ. Είναι όλα εδώ. Με μπιμπερό, πιπίλες, αποστηρωτές, βραστήρες. Οι μπεμπέ αγορές στο τσαφτσούφ είναι πραγματικότητα. Αγορές έως 15 άτοκες δόσεις και με δυνατότητα χρήσης δωροκάρτας, μαζεύεις πόντους και κερδίζεις απίθανα δώρα. Τσαφτσούφ είναι εδώ. Σταθμός και στα είδη μπεμπέ. Στη Δράμα, πλατεία Ελευθερίας 13 και στη Ξάνθη, Λευκύπου 10. Ανοιχτά όλη μέρα και το Σάββατο μέχρι τις 8. Ερευνήσαμε τις ανάγκες σας για θέρμανση. Εστιάσαμε στις απαιτήσεις σας για ποιότητα. Εξασφαλίσαμε τις πιο προσιτές τιμές και σας προτείνουμε είδη θέρμανσης Δούκας. Ενεργειακές ξυλόσομπες, τζακόσομπες, μαντεμένιες και σόμπες για σύνδεση με καλοριφέρ. Παραδοσιακές θερμάστρες ξύλου, σόμπες και κουζίνες πετρελαίου, θερμάστρες υγραερίου, ηλεκτρικά θερμαντικά, ξυλολέβητες και λέβητες πετρελαίου με καυστήρα Ριέλο. Ενεργειακές εστίες τζακιών, ξύλου και πέλετ. Δούκας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ιταλικού οίκου πέλετ ραβέλι με τις μοναδικές σόμπες υπερσύγχρονης τεχνολογίας Zero Philosophy για πραγματική οικονομία και ευκολία χωρίς καθαρισμό. Δούκας, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο για να σας προτείνουμε την κατάλληλη πρόταση για το χώρο σας. 19 Μαΐου 139 Δράμα, τηλέφωνο 25210 39 727. Δούκας, επιλέξτε έξυπνα. Γιατί και στη θέρμανση προτείνουμε σταθερά Δούκα. 10 χρόνια ασφάλεια στις μετακινήσεις. 10 χρόνια σεβασμό στο περιβάλλον. 10 χρόνια οδηγική απόλαυση. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο δράμας Auto Vision.
Γιορτάζουμε 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας με δώρο 3 ταξίδια για όσους μας επισκεφθούν από 1η Ιουνίου έως 15 Δεκεμβρίου 2016. Ιδιωτικό κτέο δράμας Otto Vision. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να δικαιώνουμε την επιλογή σας. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 25 210 67 444 και 68 777 καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ιδιωτικό κτέο δράμας στο Δοξάτο. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Δράμα θα έχουμε εκτεταμένη ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως και 11 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και στο Λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Η θερμοκρασία όμως θα είναι αρκετά χαμηλότερη και θα κυμανθεί από μείον 7 έως και 7 βαθμούς πάνω από το 0. Έθριος αναμένεται να είναι αύριο ο καιρός και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ χαμηλές θα παραμείνουν και εδώ οι θερμοκρασίες. 1 έως και 10 βαθμούς προβλέπει η ΕΜΗ για την περιοχή του νομού Εύρου. Και στο νομό Ροδόπης θα έχουμε εκτεταμένη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 11 βαθμούς. Ίδιος καιρός αναμένεται και στο νομό της Ξάνθης, όπου και εδώ η θερμοκρασία αναμένεται στην πόλη της Ξάνθης να φτάσει από 0 έως και 10 βαθμούς. Ίδιος καιρός αναμένεται και στην περιοχή του νομού της Καβάλας, από 1 έως και 11 βαθμούς η θερμοκρασία, ενώ η εκτεταμένη ηλιοφάνεια δεν θα βοηθήσει και πολύ στην βελτίωση της θερμοκρασίας και στο νομό των Σερών. Μείον 1 έως και 11 βαθμοί για την πόλη των Σερών αύριο.